μεσημέρι, φίλοι μου. 14 του Φλεβάρη σήμερα και να πούμε χρόνια πολλά στον Βαλεντίνο, στην Βαλεντίνη, σε όσους είναι ερωτευμένοι. Χρόνια τους πολλά λοιπόν να βγουν σήμερα να διασκεδάσουν. Όσοι βέβαια προτιμούν να γιορτάζουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, όπως κάποιοι από εμάς εδώ στο στούντιό μας, τότε θα μείνουμε στα σπίτια μας, δεν θα βγούμε και θα ασχοληθούμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σημαντικό θέμα είναι και αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι να βγείτε και να διασκεδάσετε. Φίλοι μου, εισαγωγικά θα ήθελα να σας πω δύο ειδήσεις. Να πούμε ότι οι πρώην υπουργοί, ο κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αλλά και ο κύριος Μάκης Βορύδης, θα βρίσκονται αυτές τις μέρες στα Δωδεκάνησα για να παραστούν σε κομματικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα πρόκειται να γίνει κοπή πίτας στη Ρόδο από την ΝΟΔΕ και αύριο πρόκειται να γίνει κοπή πίτας παρουσία του κυρίου Μάκη Βορύδη εδώ στην Κάλυμνο που διοργανώνει η δημοτική τοπική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, στην εισαγωγή μας θα ήθελα ακόμη να σας ενημερώσω ότι επανεξελέγει ο κύριος Μιχάλης Σακέλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Μετά από εκλογές λοιπόν που έγιναν την 5η, 7 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ στις 12 Φεβρουαρίου του 19, συγκροτήθηκαν λοιπόν σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες και κατανεμήθηκαν τα αξιώματα στα νέα μέλη ως ακολούθως. Πρόεδρος είναι και πάλι ο κ. Μιχάλης Σακέλης, αντιπρόεδρος κρουαζιέρας ο κ. Ανδρέας Ποταμιάνος, αντιπρόεδρος ακτοπλοείας ο κ. Σπύρος Πρωτοπαπαδάκης, αντιπρόεδρος διεθνών πλοών ο κ. Σπύρος Πασχάλης, γενικός γραμματέας ο κ. Αδαμάντιος Κρασανάκης και ταμείας ο κ. Ιωάννης Δεπάστας. Μέλη είναι Απέργης Ευστράτιος, Γελασάκης Αντώνιος, Θεοδωράτος Διονύσιος, Καβαλιέρος Νικόλαος, Μιχαήλ Μιχαήλ, Παναγιωτάκης Θεολόγος. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, λέει η ανακοίνωση εδώ, ο επανεκλεγής πρόεδρος Μιχάλης Σακέλης από την Κάρπαθο τόνισε. Ευχαριστώ τα μέλη του ΣΕΕΝ και τα μέλη του ΔΣ για την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου σε εποχές δύσκολες για την οικονομία της χώρας μας, αλλά και τον κλάδο μας. Τα πολλά θέματα που παραμένουν ανοιχτά προϋποθέτουν μεγάλη προσπάθεια και συντονισμένες δράσεις από όλους μας. Στις προσπάθειές μας για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, είμαι βέβαιος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί τον κλάδο μας θα ανταποκριθεί με ενότητα, συλλογικές προσπάθειες και πολλή δουλειά. Το ευχόμαστε και να είναι όλοι τους σιδεροκέφαλοι. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, φίλοι μου, όπου έντονα καιρικά φαινόμενα θα επικρατήσουν και σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά βέβαια τους θυελλώδεις ανέμους, τις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και τις χιονοπτώσεις. Η κακοκαιρία θα δείξει τις άγριες διαθέσεις της μέχρι και αύριο, ενώ από την επέλασή της έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, κυρίως στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Η κακοκαιρία συνεχίζει και σήμερα να επηρεάζει τον καιρό. Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παράλληλα, θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο, που σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικός απόπλους από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, κλειστές δε είναι οι γραμμές Πάχη Μεγάρων, Φανερωμένη Σαλαμίνας, Οροπός Ερέτρια και Καβάλα Πρίνος. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων ή ακυρώσεις. Σε ετοιμότητα βρίσκονται δήμοι και περιφέρειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία. Να πάμε τώρα, φίλοι μου, να δούμε τι γίνεται με την συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπαμε, κορυφώνεται λοιπόν σήμερα, 5η στις 11 το πρωί, ολοκληρώθηκε μάλλον η διαδικασία της ολομέλειας της Βουλής, όπου θα πρόκειται να τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία οι προτάσεις των κομμάτων για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 119 του κανονισμού της Βουλής. Η ψηφοφορία χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς τα πολιτικά κόμματα αναζητούν έστω την ελάχιστη συνένεση ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες διεργασίες για τις αλλαγές στο ανώτατο νομοθετικό κείμενο της χώρας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν διαφάνηκε κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας την Τετάρτη, η οποία σημαδεύτηκε βέβαια από την σφοδρότατη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί εξαπέλυσαν εκατέρωθεν βολές, με αιχμή του δόρατος βέβαια τις αλλαγές που αφορούν κυρίως το άρθρο 32 του Συντάγματος για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και πάμε να δούμε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη τι είπαν. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα προτείνει εκ νέου
τον Προκόπη τον Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιχειρεί να μετατρέψει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε παροδία, μαζεύει διάφορους αξιόλογους κατά τα άλλα συνταγματολόγους να του ενισχύσουν την άποψη ότι δεν παίζει ρόλο τι ακριβώς ψηφίζει στην πρώτη Βουλή, ψηφίζει μόνο το άρθρο αυτό, ενώ λέει ρητά ότι διαφωνεί στην κατεύθυνση και στο περιεχόμενο. Ώστε να έχει το άρθρο αυτό 180, ευελπιστώντας ότι στην επόμενη Βουλή θα έχει μαζί με το Κινάλ προφανώς 151 βουλευτές και να το αλλάξει για να καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι το σημερινό πρόεδρο που εμείς προτείνουμε, αλλά κάποιον άλλον, ενδεχομένως κάποιος τέλεχος νυν ή σε αποστρατεία του Κινάλ. Κύριε Τσίπρα, συμφωνούμε και εσείς και εγώ στην κατεύθυνση του άρθρου 32. Τι εννοώ συμφωνούμε στην κατεύθυνση? Συμφωνούμε ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η Βουλή να μην διαλύεται σε περίπτωση που δεν καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Και σε αυτό συμφωνούμε. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Διαφωνούμε στον τρόπο εκλογής του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εμείς δεν μπαίνουμε στη συζήτηση για το ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος ή δεν πρέπει να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πρέπει να είστε πολύ απελπισμένος για να πιάνετε στο στόμα σας τον σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον εμπλέκετε στα δικά σας κομματικά παιχνίδια. Διότι αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Και λέμε στον ελληνικό λαό να γνωρίζει ότι στις επόμενες εκλογές, το φθινόπωρο, στο τέλος της συνταγματικής μας θητείας, θα συγκρουστούμε πολιτικά και ιδεολογικά με τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για το ποια Ελλάδα θέλουμε, ποια οικονομία θέλουμε, ποια κοινωνία θέλουμε. Και η επιλογή του ελληνικού λαού θα είναι μια επιλογή βαθιάς και βαριάς ευθύνης. Μια διαχείριση ήττας προσπαθείτε να κάνετε και πάλι να αναφερθείτε σε πρόσωπα και όχι στην υποχρέωσή μας να καταλήξουμε στις σωστές θεσμικές παρεμβάσεις. Πάλι καλά που δεν μου ζητήσατε να πω και το αφημί του κύριου Παυλόπουλου. Αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα έπρεπε να μου πείτε. Και γνωρίζετε ότι με τον κύριο Παυλόπουλο έχω μια άριστη σχέση. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ ιδιαίτερα και θεωρώ ότι επιτελεί πάρα πολύ καλά τα καθήκοντά του. Σήμερα είχα την αίσθηση ότι ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Γεωργιάδη δεν σα επιτρέπουν να ονομάζετε τη γείτονα χώρα Βόρεια Μακεδονία με τη νέα συνταγματική του ονομασία. Σήμερα διαπιστώνω ότι δεν σας επιτρέπουν καν να αναφέρετε το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διότι έχουν άποψη και θέλουν η ακραία πτέρυγα του κόμματός σας να παίξετε πολιτικά παιχνίδια. Από τη στιγμή που η διάταξη που αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας συγκεντρώσει άνω των 180 βουλευτών, τότε ναι, οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι αν δεν εμείς κερδίσουμε τις εκλογές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία και σε περίπτωση που κερδίσετε εσείς τις εκλογές, θα καταφεύγουμε πάλι σε εκλογή από το λαό. Εκτός αν σχεδιάζετε κάποια άλλα κολπάκια, εκτός αν σχεδιάζετε να αποσύρετε καμιά σαρανταριά βουλευτές σας από την ψηφοφορία, μην τυχόν και δεν πάρει 180 το σχετικό άρθρο και να αποδεσμεύσετε την επόμενη Βουλή. Προκάλεσα πολλάκι στον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει. Δεσμεύεται ότι θα στηρίξει το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επανεκλογή του ή δεν δεσμεύεται? Ο κύριος Μητσοτάκης παρακαλώ. Δεν δεσμεύτηκε. Πείτε πράγματι ακόμα και τον αριθμό του φορολογικού του Μητρώου, αλλά δεν θα δεσμευτείτε ότι θα το στηρίξετε, διότι έχετε κάνει άλλες συμφωνίες και διότι έχετε μια πτέρυγα που δεν σας αφήνει. Καλά εσωκομματικά ξεμπερδέματα, κύριε Μητσοτάκη. Σας πιάσαμε με το γίδα στον πλάτη, που λέει και ο λόγος. Ακούσαμε τι υπόθηκε χθες, φίλοι μου, μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Και πριν περάσουμε στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και πάμε και στην κυρία Γεννηματά, έχουμε νεότερη πληροφόρηση από την αίθουσα σύνταξη σε σχέση με την συνταγματική αναθεώρηση, βέβαια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους. Συνολικά ψήφισαν 274 βουλευτές. Από την ψηφοφορία απήχαν 18 βουλευτές της ΔΣ, καθώς όπως είχαν προαναγγείλει
καταγγείλει τις θέσεις του κόμματος, εκπροσώπησε μόνο ο Ανδρέας Λοβέρδος. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη είχε δηλώσει πως επιθυμεί στην παρούσα φάση να μην λάβει κανένα άρθρο 180 ψήφους, προκειμένου στην επόμενη Βουλή να αναζητηθούν ευρύτερες συνενέσεις, όπως είχαν πει. Επίσης, από την διαδικασία έλειπαν 4 βουλευτές, να σας ενημερώσουμε. Ήταν από την Ένωση Κεντρών ο Πάνος Καμένος, ο Αριστίδης Φωκάς, ο Γιώργος Κασαπίδης και ο Στάθης Παναγούλης. Υπήρξε και ένα επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Καμένου και του Τέρενς Κουίκ. Την ώρα που ο κύριος Κουίκ κατέθεσε την ψήφο του, ο κύριος Καμένος του φώναξε: «Μπράβο, Τέρενς, μπράβο που είσαι υπέρ του δετερόθρησκου κράτους. Μπράβο για την ψήφο, υπέρ του πολιτικού όρκου και για τα μόνιμα δημόσια πανεπιστήμια». Ό,τι νεότερο έχουμε στη συνέχεια θα σας το μεταφέρουμε, φίλοι μου. Να πάμε τώρα στη Φόφη Γεννηματά, η οποία άσκησε σκληρή κριτική σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι προκαλούν τεχνητή πόλωση και επιχειρούν βέβαια να αποσπάσουν μικροκομματικά ωφέλη, όπως είπε. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να γίνει αναθεώρηση παιχνίδι για λίγους. Ούτε σε αυτή τη Βουλή, που έχει απολέσει σημαντικό βαθμό της νομιμοποίησής της στο δρόμο προς τις εκλογές, ούτε όμως και στην επόμενη. Δεν θα επιτρέψουμε με την ψήφο μας η συνταγματική αναθεώρηση να γίνει υπόθεση μιας μόνο πολιτικής δύναμης. Καμιά διάταξη προς αναθεώρηση με 180 ψήφους. Επίθεση, φίλοι μου, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Νέα Δημοκρατία για τις πολιτικές που ακολούθησαν, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής και ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, καταλογίζοντας μάλιστα στην κυβέρνηση νεοφιλελεύθερες επιλογές, ειδικά σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Πάμε να τον ακούσουμε. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα διάφορα περί εμβάθυνσης της δημοκρατίας, τα διάφορα άλλα παραπλανητικά για να παρουσιάσουν ως δήθεν προοδευτική την πρότασή τους για τη συγκεκριμένη συνταγματική αναθεώρηση, αν τη δει κανείς προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι δεν έχουν σχέση όλα αυτά με την πραγματικότητα. Έχουμε και πάλι κάποιες νεότερες πληροφορίες, φίλοι μου. Όπως αναμενόταν, η σημερινή διαδικασία θα αναδείκνυε μεγάλες διαφορές και εσωκομματικές διαφωνίες. Και βλέπουμε λοιπόν, έχουμε ενημερωθεί ότι ήδη ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης έχει ανακοινώσει ότι διαφωνεί με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρθρου 3 που εισάγει την θρησκευτική ουδετερότητα και καθιστά τον πολιτικό όρκο υποχρεωτικό έναντι του θρησκευτικού αλλά και του άρθρου 21 για την οικογένεια. Παράλληλα, ο κύριος Μιχελογιαννάκης τάσεται υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Να σημειωθεί ότι σιωπηλά αρκετοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχονται ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αναθεωρηθεί προς την κατεύθυνση της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, το γνωρίζουμε άλλωστε αυτό από χθες, ο κύριος Κοντονής, έχει δημόσια εκφράσει τη διαφωνία του με την άποψη του Μεγάρου Μαξίμου πως η παρούσα Βουλή δεσμεύει απόλυτα την επόμενη για το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση. Και σε κάθε περίπτωση, στη σημερινή ψηφοφορία θα τεθούν υπό την κρίση της εθνικής αντιπροσωπείας συνολικά 149 τροποποιήσεις για να ακολουθήσει η επόμενη ψηφοφορία στις 14 Μαρτίου. Οι διατάξεις που θα λάβουν λιγότερες από 151 ψήφους απορρίπτονται, να το γνωρίζουμε αυτό, και εκείνες που θα λάβουν από 151 έως 179 θα χρειαστούν στην επόμενη Βουλή τουλάχιστον 180 για να τροποποιηθεί το περιεχόμενό τους, ενώ όσες στην παρούσα φάση λάβουν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους, τότε στην επόμενη θα απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για να αποκτήσουν νέο περιεχόμενο. Να συνεχίσουμε τώρα, φίλοι μου, να πούμε ότι αναθεώρηση συντάγματος κάνουμε όταν υπάρχει ένα μίνιμουμ σύγκλησης. Εδώ υπάρχει διχασμός αντιλήψεων και είναι δεδομένος και ο καθένας πάει να την φέρει στον άλλο, τουλάχιστον μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λέει ο κύριος Λεβέντης και πάμε να τον ακούσουμε. Η αναθεώρηση του συντάγματος κάνουμε όταν υπάρχει ένα μίνιμουμ συνένεσης. Όταν υπάρχει μια σύγκληση αντιλήψεων. Εδώ ο διχασμός προσωπικότητων και αντιλήψεων είναι δεδομένος. Και ο καθένας πάει να αντιφέρει στον άλλον. Να πάμε και στο ποτάμι. Το ποτάμι είναι η φιλελεύθερη φωνή που τολμά να λέει συγχρόνως ναι στα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην θρησκευτική ουδετερότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Θεοδωράκης. Η αναθεώρηση του συντάγματος δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι μια μαραθώνια διαδικασία. Να σκεφτόμαστε κάτι σήμερα και να το υλοποιούμε μετά από 7, 8,
10 χρόνια. Πρέπει να πάψει να είναι αυτή η Ελλάδα. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα ελεύθερη και όχι σε ένα προτεκτοράτο. Και προτεκτοράτο είναι ένα κράτος που με νόμο εκχωρεί την εθνική του κυριαρχία, είπε ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα ελεύθερη και όχι σε ένα προτεκτοράτο. Και προτεκτοράτο είναι ένα κράτος που με νόμο μπορεί να εκχωρεί την εθνική της κυριαρχία. Λοιπόν, και άλλες πληροφορίες από την αίθουσα σύνταξής μας και ευχαριστούμε. Να πούμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, επρόκειτο στην πρώτη ψηφοφορία να στηρίξει 5 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημείωση ότι η κατεύθυνση που δίνει η πλειοψηφία δεν δεσμεύει την επόμενη Βουλή. Υπό αυτά τα δεδομένα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επρόκειτο να ψηφίσουν κατά συνείδηση στα παρακάτω άρθρα, το 32, παράγραφος 4 για την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση της Βουλής, 32.5 για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στην κατεύθυνση της αποσύνδεσης της διάλυσης της Βουλής, το 62 για τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας, το 86 για τον περιορισμό των προνομιακών ρυθμίσεων της ποινικής ευθύνης των Υπουργών, το 101α για τις ανεξάρτητες αρχές. Υπό αυτά τα δεδομένα, τα συγκεκριμένα 5 άρθρα είναι και τα μόνα που πρόκειται να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους. Να περάσουμε σε άλλα θέματα τώρα, φίλοι μου. Με σταυρό προτίμησης θα πραγματοποιηθούν οι ευρωεκλογές. Αυτά τα ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, διαψεύδοντας σχετικά σενάρια διαφορετικά. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, λοιπόν, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος 7, και τους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Γιάννη Σαραντάκο, ο Υπουργός σημείωσε πως η απόφαση για πρόωρες εκλογές θα πρέπει να ληφθεί με πολιτικά κριτήρια και όχι τεχνικά, συμπληρώνοντας πως σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο του είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και τις εθνικές κάλπες, αν αυτό βέβαια αποφασιστεί. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν το Υπουργείο σας είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες πολλαπλών εκλογών, δηλαδή ταυτόχρονα εθνικών, ευρωεκλογών, περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Εσείς κάνετε ερωτήσεις, δεν ξέρω αν οι απαντήσεις που θα πάρετε θα είναι αυτές που περιμένετε. Θα επιμείνουμε. Για να παραφράσω και το να είμαι στο Τσαλδάρι. Κοιτάξτε να δείτε, το Υπουργείο Εσωτερικών ιστορικά έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογικών αναμετρήσεων. Και έχει χτιστεί, αν θέλετε, αυτά τα χρόνια μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία στο Υπουργείο. Βεβαίως, τώρα κατά ψέματα, η ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογικών αναμετρήσεων που ήδη προγραμματίζεται αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές είναι μια πρόκληση. Γι' αυτό εμείς έχουμε ξεκινήσει την προεργασία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι με τη δουλειά η οποία ήδη έχει γίνει, με τις διαδικασίες οι οποίες ήδη τρέχουν και με την εμπειρία που έχει το προσωπικό στο Υπουργείο, τα στελέχη του Υπουργείου, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακόμα και αν θα είμαστε έτοιμοι και άλλες εκλογές για όλα... εθνικές. Άλλες εννοείται, εθνικές δηλαδή. Εθνικές, ναι, δεν έχουμε άλλες. Εμείς από τεχνικής απόψης θα είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα θα ληφθούν αποφάσεις με πολιτικούς όρους. Αυτό έχουμε πει κατ' επανάληψη. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στη διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων. Και ξέρετε, αυτό που λέω είναι και πολιτικό όμως. Είναι και πολιτικό με την έννοια ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση μετά, από το 1974 και μετά, έχει επιτύχει μια πολύ σημαντική κατάκτηση, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι κατάκτηση το γεγονός ότι πλέον στη χώρα μας δεν συζητάμε για τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και το αδιάβλητο και το αντικειμενικό. Αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Τα έχουμε αφήσει στο σκοτεινό παρελθόν. Δεν έχετε δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει, εγώ έχω ακούσει τον κ. Μητσοτάκη, να έχει πει τώρα ότι δεν θέλει αλλαγές στις εταιρείες. Σε αυτό ερχόμουν τώρα. Ναι, ναι. Σε αυτό ερχόμουν τώρα. Λέω λοιπόν, να παρουσιάσω λίγο το σκεπτικό μου. Παρακαλώ, ναι. Λέω λοιπόν ότι από το 1974 και μετά τα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτά. Ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει ότι οι εκλογές διεξάγονται με όρους αντικειμενικούς, με όρους διαφανείς και βεβαίως αυτός ο οποίος εκφράζει την λαϊκή βούληση θα κερδίσει και τις εκλογές. Έτσι. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία πολυτέλεια και κανένα δικαίωμα να πάμε πίσω από αυτή την κατάκτηση. Και με αυτή την έννοια πρέπει όλοι μας, όλοι όσοι εκφράζουμε δημόσιο λόγο, πόσο μάλλον όταν έχουμε και ένα δημόσιο αξίωμα, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, μιας και αναφερθήκατε σε αυτόν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορούμε παρά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούμαστε για τέτοια θεσμικά ζητήματα. Ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση, κυβέρνηση-αντιπολίτευση για μια σειρά από ζητήματα. Για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται στη Βουλή. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα θα έπρεπε να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Σας λέει, ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε, να φύγουμε από τη Singular, ας πούμε, που κάνει 50 χρόνια τις εκλογές.
Μα ποιος είπε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Η αντιπολίτευση. Μίλησε εγώ ποτέ για κάτι τέτοιο? Όχι, υπάρχει από το Υπουργείο κάποια ανακοίνωση ή κάποια τέτοια συζήτηση? Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην υποκύπτουμε, αν θέλετε, στον πειρασμό της παραπληροφόρησης, των fake news, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχει όμως η συνεργασία άλλο... την οποία έχουμε για να απαντήσω και σε αυτό το οποίο θέσατε, έτσι, για να μην αφήνουμε και τίποτα να πέσει κάτω. Έτσι. Λοιπόν, η συνεργασία την οποία έχουμε και με την εταιρεία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια συμβάλλει από τη μεριά της στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων, είναι υποδειγματική. Θα προχωρήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα, είμαι απολύτως βέβαιος. Είμαστε σε πλήρη και συνεχή συνεργασία και συνεννόηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αν θα γίνουν, αν λέμε τώρα, έτσι, επειδή λέτε σε κάθε περίπτωση ό,τι και να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, εμείς είμαστε έτοιμοι. Να. Αυτό λέτε. Να. Αν θα γίνουν αυτοδιοικητικές εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό δουλεύουμε τώρα για να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και προκηρυχθούν και εθνικές εκλογές. Εγώ που είμαι ετεροδημότης, ψηφίζω εδώ στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι? Να. Για τις εθνικές εκλογές και για τις ευρωεκλογές. Για τις δημοτικές εκλογές, οι περιφερειακές, πρέπει να πάω στην Ξάνθη. Ναι, κύριε... Δεν έχει, ας πούμε, εσωτεροδημότες 6 κάλπες για τους δήμους της Ξάνθης, λέμε. Και είστε και μακριά εσείς. Ναι, μα γι' αυτό. Δεν προλαβαίνω να πάω και το πρωί για να γυρίσω. Κύριε Χασαπόπουλε, τα γνωρίζουμε αυτά τα ζητήματα. Είναι θέμα αυτό. Θα αντιμετωπιστούν, γι' αυτό λέω, και τεχνικά. Άρα υπάρχει θέμα. Και τεχνικά να μην και γίνουν θεσμικά, την ίδια Κυριακή. Και τεχνικά και θεσμικά όλα τα ζητήματα αντιμετωπίζονται. Το Υπουργείο μας είναι πλήρως ενημερωμένο για τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ακόμα και γι' αυτό το υποθετικό σενάριο στο οποίο αναφερθήκατε, το είπατε και μόνος σας, θα υπάρξει λύση για να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Άρα πρόβλημα υπάρχει. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να εκφράσει την πολιτική του βούληση μέσα από την κάλπη. Μέσα από την κάλπη των ευρωεκλογών, μέσα από την κάλπη των αυτοδιοικητικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και μέσα βεβαίως από την εθνική κάλπη, που είναι και η κορυφαία εκλογική διαδικασία, αν θέλετε, που διεξάγεται στη χώρα. Αυτό θα γίνει απρόσκοπτα, θα γίνει χωρίς προβλήματα και θα μεριμνήσουμε εμείς έστω θεσμικά και τεχνικά να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Άρα και μου να λέτε μπορεί ο ελληνικός λαός ότι θα μου δώσετε δυνατότητα να ψηφίσω και σε αυτοδιοικητικές και σε εθνικές. Θα πρέπει να ψηφίσετε σε όλες τις κάλπες οι οποίες θα στηθούν στη χώρα μέσα στο 2019.